Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες, κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου γιατί διοργάνωσα αυτές τις ξεχωριστές συναυλίες με την Έλλη Πασπαλά για τη στήριξη του κοινωνικού μας παντοπολίου, την ύπαρξη και την αναγκαιότητα του οποίου όλοι αναγνωρίζουμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Και βέβαια αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην διεθνούς φήμης πιανίστρια, την κυρία Μπακοπούλου, της οποίας ήταν ιδέα και βέβαια σε συνεργασία μετά με τους γιατρούς του κόσμου και ευχαριστούμε γι' αυτό την Γενική Διευθύντρια, την Ευγενία Θάνου, συνδιοργανώθηκε αυτή η εκδήλωση και ελπίζουμε και άλλες στο μέλλον με σκοπό την στήριξη των πολιτών του τμήματος της κοινωνίας που έχει μεγαλύτερες ανάγκες από όλους μας. Δήμαρχε, υπάρχει πολλής κόσμος στη Λαμία που στηρίζεται από το κοινωνικό παντοπολείο, που έρχεται στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Λαμιαίων, μία από τις οποίες είναι και το κοινωνικό παντοπολείο, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου, όπως ξέρετε, έχει ο Δήμος, στηρίζουν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου από τη μια και η Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε, καλύπτουν τα πολλά και μεγάλα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής για την ελληνική πολιτεία. Σήμερα βρισκόμαστε στην πόλη της Λαμίας. Πήραμε μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιαίων να κάνουμε μια εκδήλωση με δύο διεθνούς φήμες καλλιτέχνηδες, την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου και την κυρία Έλλη Πασπαλά. Και είπαμε, ο στόχος μας είναι να μαζευτούν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Οι γιατροί του κόσμου, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι μια οργάνωση φιλανθρωπική, ένα σωματείο, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής τους, βρίσκονται σε μια ανάγκη και κοιτάζουμε να τους βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μέσα από τις δράσεις λοιπόν αυτές που κάνει ο Δήμος Λαμίαων, είπαμε να συμπλέψουμε, να είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο έργο και να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, δίνοντας μια έμφαση και στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιαίων μαζί με τους γιατρούς του κόσμου σε μια περίοδο όπου ο κόσμος και ιδιαίτερα τα χαμηλά στρώματα, τα οικονομικά αδύναμη δοκιμάζονται για μια πολύ μεγάλη περίοδο στη χώρα μας. Εκτιμώ ότι το κοινωνικό παντοπολείο και δραστηριότητες αυτού του είδους δίνουν μια σοβαρή ανακούφιση σε ανθρώπους που έχουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την κυβέρνηση να μπορέσει να ανακουφίσει τον κόσμο, παράλληλα με αυτά που γίνονται και σε δήμους, σε περιφέρειες από φορείς άλλους όπως είναι οι γιατροί του κόσμου και με την διοργάνωση αυτών των συναυλιών, προσπαθούν να δώσουν μια ανακούφιση σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν την ανάγκη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς για τη διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι θέλει μια πολύ πιο ουσιαστική πια προσπάθεια από αυτούς, από εμάς που βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο, να μπορέσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι δραστηριότητες και η συλλογή υλικού να μην χρειάζονται, γιατί πιστεύω ότι πρέπει το πρόβλημα να λυθεί μέσα από τη διαδικασία της εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας και η λύση του προβλήματος. Είμαστε εδώ λοιπόν απόψε στην εκδήλωση των γιατρών του κόσμου και του Δήμου της Λαμίας να ενισχύσουμε τις δράσεις αλληλεγγύης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και όχι μόνο. Το κοινωνικό παντοπολείο, τις δράσεις των ίδιων των γιατρών του κόσμου, είναι δράσεις οι οποίες βοηθάνε σε δύσκολες στιγμές τον Έλληνα πολίτη και όχι μόνο, γιατί οι γιατροί του κόσμου έχουν και μια δράση εκτός Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τώρα το κοινωνικό παντοπολείο, νομίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, στάθηκε πάρα πολύ. Και στον ανήμπορο και στον φτωχό άνθρωπο, στον άνθρωπο που δεν έχει τα αυτονόητα, δεν έχει τα
απαραίτητα για να ζήσει τη ζωή του. Και νομίζω ότι όλοι μας και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά σύσσωμος ο ελληνικός λαός, συνεισφέρει. Η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση, νομίζω ότι προσπαθεί θεσμοθετώντας πράγματα, είτε αυτά είναι κοινωνικά εισοδήματα, είτε κοινωνικά επιδόματα, αλλά νομίζω θεσμοθετώντας και αναστηλώνοντας πάλι από την αρχή ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει χαθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ευθύνη όλων μας να στηρίξουμε αυτό το κοινωνικό κράτος και στη συνέχεια. Σήμερα ξεκινάει μια σειρά από εκδηλώσεων όπου θα είναι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και το κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο πια έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες και λειτουργεί σύμφωνα με το Δήμο Λαμιαίων και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Λαμιαίων, όπου προσφέρει τη βοήθειά του και σε τρόφιμα αλλά και σε είδη ρουχισμού, ακόμα και σε παιχνίδια και όπου μπορεί και σε ψυχοκοινωνική στήριξη στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που με βάση τη φορολογική τους δήλωση, αλλά δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το γνωρίζουμε για να γνωρίζουν και οι ίδιοι που θα κάνουν τις αιτήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς του κόσμου, την κυρία Πασπαλά και την κυρία Μπακοπούλου για αυτή την υπέροχη συναυλία και να πούμε εδώ, όπως είπα και στην αρχή, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις με στόχο τη βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Κύριε Δήμαρχε, πόσοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας έρχονται στο κοινωνικό παντοπολείο, βοηθούνται από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου? Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στις 150 οικογένειες και κάθε μήνα προστίθονται και άλλες. Και να πω εδώ, γιατί μπορεί ο αριθμός να μην είναι όπως ήταν παλιότερα, ότι αυτοί που δικαιούνται από το κοινωνικό παντοπολείο δεν παίρνουν τρόφιμα από το ΤΕΒΑ. Υπάρχει μια σύγχυση. Αυτοί που παίρνουν τρόφιμα από το ΤΕΒΑ είναι γύρω στις 1.600 οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο κοινωνικό παντοπολείο, δεν μπορούν να πάρουν τρόφιμα και από εκεί. Έρχεται λοιπόν το κοινωνικό παντοπολείο να βοηθήσει όσους δεν παίρνουν τρόφιμα από κάποιον, από το άλλο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ. Κάθε μήνα να πω ότι αυξάνονται. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, γιατί δείχνει ότι η οικονομική κρίση και τα προβλήματα στον συνάνθρωπό μας είναι πάρα πολλά, αλλά από την άλλη είναι η εικόνα του Δήμου και το κοινωνικό του πρόσωπο που βοηθάει τον συνάνθρωπό του που το έχει ανάγκη. Θα πω ότι είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ. Μεγάλη χαρά για μας που συνεργαζόμαστε και να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή και το εννοώ να συνεργαζόμαστε με την πόλη της Λαμίας και με τη Φθιώτιδα. Έχουμε πολλές σχέσεις οι οποίες είναι πέρα από το ότι η Ευγενία Ιθάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, είναι από εδώ και επομένως είναι ένας τόπος που αγαπάμε και είναι ένας τόπος που μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις με πάρα πολλούς τρόπους. Θεωρούμε λοιπόν καθήκον μας να το ανταποδώσουμε. Έστω με αυτή την πρώτη από τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε και δεύτερον γιατί πιστεύουμε και αυτό το είναι από την αρχή των γιατρών του κόσμου στα 27 χρόνια ότι προσπαθούμε να περνάμε αυτό το μήνυμα της βοήθειας στον άνθρωπο που είναι ανάγκη. Εγώ συνήθως να το λέω ότι όταν κάποιος σκοντάφτει πρώτα του δίνεις το χέρι να τον βοηθείς να σηκωθείς και μετά σηκωθεί και μετά ρωτάς ποιος είναι. Επομένως όποια τοπική δράση όπως αυτή η εξαιρετική η υπόθεση του κοινωνικού παντοπολείου θα μας βρίσκει πάντοτε αρρωγούς. Από τη δική μου την πλευρά, καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε. Σας έβλεπα την ώρα που προσπαθούσα να παρκάρω να έρχεστε με τις τσάντες και είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα και είναι μια ιστορία που την ξεκινήσαμε πριν αρκετά χρόνια στους γιατρούς του κόσμου, πιστεύοντας ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, κάποιος μπορεί να προσφέρει άμεσα σε πράγματα που να είναι πολύτιμα σε κάποιον άλλον. Και αυτή η αλληλεγγύη είναι αυτή που μας έχει κρατήσει και όρθιους σε όλα αυτά τα χρόνια της καταχνιάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ να κάνουμε μουσική για σας, για τους γιατρούς του κόσμου που τόσα προσφέρουν και ελπίζω να ευχαριστείτε αυτό το πολύ ποικίλο πρόγραμμα από Σοπάν, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, αμερικάνικες μπαλάδες, τα πάντα έχει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στη σκηνή μπροστά σε εσάς, στη Λαμία, παρέα με την σπουδαία Ντόρα Μπακοπούλου, την οποία αγαπώ πολύ και ξέρει, να το μάθετε κι εσείς, και που μας τιμάνε γιατροί του κόσμου, μας καλέσανε να τραγουδήσουμε, να παίξουμε απόψε για εσάς, αλλά και ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε με τα δώρα σας. Η καιρή είναι δύσκολη, απαιτείτε, ζητάτε η βοήθεια όλων μας και
νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε ό,τι μπορούμε, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, για να στηρίξουμε ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ακρόαση. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε. Την πικρή μου λύπη πάρτε.